διαφοροποιήσει όλος ο οργανισμός και σαν παίχτες ατομικά. Αλλά εννοείται ότι μια τέτοια μεγάλη νίκη μαζί μια όθηση να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον τρόπο τον οποίο δουλεύουμε, γιατί είναι πραγματικά όλα τα παιχνίδια πλέον πολύ σημαντικά, γιατί παίζουμε ένα 3-4 μέρες και αυτό θα μας, νομίζω θα μας δώσει τη δυνατότητα να μείνουμε σε όλους τους στόχους μας μέσα, να τους κυνηγήσουμε και να τα καταφέρουμε εν τέλει. Ότι είναι παιχνίδι ομίλων Europa League. Έχεις απέναντί σου τη Villarreal. Έχεις απέναντί σου ένα τερματοφύλακα που έχει ζήσει τα πάντα. Κι όμως σε αυτή τη φάση, όταν σου έρχεται την μπάλα, κάνεις αυτό το τελείωμα. Πώς μπορείς και είσαι τόσο ψυχραιμός, πώς μπορείς και βγάζεις αυτή την ηρεμία? Εντάξει, νομίζω έχω ξαναπεί ότι είναι η δουλειά μου αυτή να σκοράρω, να είμαι εκεί όταν πρέπει. Παρόλο που κάποιες φορές δεν είμαι. Όχι, αλλά εντάξει. Κατάφερα νομίζω να κάνω αυτό που έπρεπε σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Εννοείται και ο τερματοφύλακας και ο αντίπαλος είναι από το υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει στην Ευρώπη. Και εγώ, σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής, δεν βλέπω ποτέ τον αντίπαλο. Αν είμαι εγώ καλά, νιώθω εγώ καλά και θεωρώ ότι μπορώ να βγάλω αυτά που έχω μέσα μου στο παιχνίδι, μπορώ να αγωνιστώ σε οποιοδήποτε επίπεδο στην Ευρώπη. Έχεις βάλει ήδη 3 γκολ στην Ευρώπη. Πριν από 1,5-2 μήνες που ξεκινούσε η σεζόν, ακόμα δεν είχα τελειώσει επίσημο παιχνίδι. Μπορούσες να φανταστείς ότι ο Φώτης θα έχει φτάσει ήδη στο τέλος του Σεπτέμβρη σε αυτό το επίπεδο και ψυχολογικά και αγωνιστικά? Είναι αλήθεια ότι συνήθως σκοράρω πιο αργά. Ξεκινάω και σκοράρω το Γενάρη και φέτος είπα να ξεκινήσω από την αρχή για να μην χάνω χρόνο. Και εντάξει, όπως είπα και πριν, εγώ πιστεύω στις δυνατότητες μου, είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και με αυτοποίθηση. Καταφέρνω πλέον και το βγάζω στο γήπεδο και είμαι πολύ χαρούμενος. Πώς ένιωσες όταν άκουσες 60.000 κόσμο να πανηγυρίζει στο δικό σου γκολ, το οποίο ήταν και πάρα πολύ όμορφο? Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακουγόταν πολύ δυνατά. Πρώτη φορά νομίζω άκουσα τόσο δυνατό το όνομά μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος πολύ, δεν ξέρω τι να το ευχαριστήσω. Το σύνθημα που φωνάξανε και ήταν από τον Ολιζατέμπε, ήταν το όνομά σου, δεν είπανε? Το πάνε δύο φορές μόνο και δεν είμαι σίγουρος. Το φωνάζουν εδώ και καιρό λίγο και στη λεωφόρο ακούγεται καλύτερα κιόλας. Αλλά ναι, το είναι για μένα. Θα το ξαναφωνάξουν με την ΑΕΚ, το ξαναφωνάξουν. Μακάρι, εντάξει, είναι ο στόχος μου αυτό, να σκοράσει κάθε παιχνίδι. Εγώ θέλω να τους κάνω χαρούμενους και εμένα και τους οπαδούς μας. Και θεωρώ ότι, γιατί όχι, Δευτέρα είναι κοντή γιορτή που λένε, θα καταφέρουμε. Έβαλες ένα εξαιρετικό γκολ και πήγες να βάλεις άλλο ένα. Τι δεν πήγε καλά εκεί, τον έχεις περάσει? Τώρα μην χτυπάς να σε δω, γιατί αλήθεια. Είχα από την αρχή, νομίζω έκανα μια πολύ όμορφη φάση και το πρώτο μου κοντρόλ ήταν υπέροχο και μετά έτσι που σ' απέφυγα τον αντίπαλο και επειδή είχα αρκετή φορά μαζί, φοβόμουν να μην ανοίξω πολύ το κοντρόλ τελευταίο, γιατί και ο Ρέινα έκανε βήματα προς τα έξω, τον είδα και ήθελα να κάνω μια μικρή επαφή και να πλασάρω. Αλλά η επαφή κόλλησε στο γήπεδο και πρόλαβε και η αμυντικός δυστυχώς. Ελπίζω το επόμενο να σκοράρω. Το κράτησε για τη Μακάβη. Ναι, μακάρι. Σκοράρει και ο Σπόραρ σήμερα, που είναι ο Διόσκορος στην επίθεση. αυτός... δεν είναι ο Διόσκορος. Είμαστε μαζί. Αυτό σας κάνει να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και να δουλεύετε ακόμα καλύτερα και πιο σκληρά? Τελειώνοντας και το παιχνίδι, η σκέψη του μου είπε αυτό πρέπει να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Να βάζουμε ο καθένας ένα γκολ και να κερδίζουμε. Και του λέω εγώ, όποιος και να μπαίνει, όποιος και να βγαίνει, αυτό πρέπει να γίνεται. Και μου είπε εννοείται. Εντάξει, έχουμε μια τρομερή σχέση, το έχουμε ξαναπεί. Ο άντρας είναι τρομερός παίχτης. Όλα αυτά που έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, εντάξει, για μένα είναι νομίζω από λάθος. Είναι λάθος όλα αυτά τα σχόλια για τον παίχτη συγκεκριμένο, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ και φέτος και πέρυσι. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια του προβλήματος και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών παιχνιδιών και είναι ο καλύτερος παρτενέρ που είχαμε στιγμής. Βοηθάει και εσένα αυτό να γίνεις καλύτερος? Εντάξει, αυτό το έχω πει νομίζω εκατοντάδες φορές. Εγώ όταν είχα έρθει στον Παναθηναϊκό δεν ήξερα πολλά πράγματα, δεν ήξερα πώς να κινηθώ στον χώρο με τέτοια ευκολία. Ερχόμενος εδώ πέρα κάθισα, τον παρακολούθησα όταν έπαιζε, μετά μου εξηγούσε. Έχω μάθει πολλά πράγματα και εννοείται πως οποιοδήποτε ήταν δίπλα μου και είναι, μαθαίνω συνέχεια καθημερινά. Είναι και δάσκαλος δηλαδή, όχι απλά δίπλα μου, κάνεις και μαθήματα. Ναι, κάνω.